αυτό το σκαλί που θέλουμε να κάνουμε εμείς φέτος. Και αν έχει κάποιος κάποιο θέμα και δεν μπορεί να ακολουθήσει με τα δεδομένα που έχουμε την τωρινή διοίκηση, είναι καλύτερα ξεκάθαρα να μας το πει: εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Δεν θα δουλέψουμε επαγγελματικά, αλλά είναι επαγγελματικά έτσι. Και όποιος υποστηρικτής δεν μπορεί να ακολουθήσει γιατί θα βρει τα λόγο, μπορεί να μας το πει ότι με αυτά τα δεδομένα δεν μπορώ να ακολουθήσω. Έτσι δεν θα κάνει πρόβλημα για να μην έχουμε μέσα στη χρονιά προβλήματα. Θέλουμε μια ομάδα υγιής, χωρίς προβλήματα. Δεν θέλουμε τα περσινά, τα προπερσινά. Θα ήθελα να πω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής, έτσι, όταν θα έρθει στο γήπεδο και υπάρχει ένα ραντεβού προπόνηση, είναι πέντε, πρέπει να είναι στο γήπεδο πέντε. Έτσι, από εκεί, από αυτή την λεπτομέρεια, γιατί πέρυσι είχαμε πολλά θέματα. Δεν θέλω στο γήπεδο 8 ποδοσφαιριστές. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Αν δεν μπορεί, ποιος είναι αυτός που θέλει να έρθει στο γήπεδο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Να αλλάξουμε σελίδα και να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Και όποιος έχει να πει κάτι, μπορεί ελεύθερα να πει τη γνώμη του. Και στο θέμα της πειθαρχίας θέλουμε να είμαστε πειθαρχημένοι. Θέλουμε πάρα πολύ να εισακούγεται ο προπονητής. Θέλουμε μεγάλο σεβασμό στον προπονητή, μεγάλο σεβασμό στα πρόσωπα της διοίκησης. Γιατί θα πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε δεμένοι. Όλοι είμαστε γνωστοί. Είμαστε στο συνοικισμό Αγίου Γεωργίου. Είμαστε κάθε μέρα μαζί. Και πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό πρώτα απέναντι στη διοίκηση, στον προπονητή. Έτσι, και μεταξύ σας. Καταρχάς θα πρέπει να σέβεστε πρώτα τον εαυτό σας για να μπορείτε να σέβεστε διοίκηση, προπονητή, φίλα του κόσμου, διαιτητές κλπ. Αν έχει να πει κάποιος προσφυγητής κάτι πάνω σε αυτά τα θέματα, θέλω να μιλήσει ξεκάθαρα, είτε στο θέμα της προπόνησης, γιατί για μένα είναι σοβαρό θέμα η προπόνηση. Όταν βλέπω 8 άτομα στο κήπεδο, δεν μπορεί κυπελούχος νομοί μαθίας να έχει προπόνηση 8 άτομα. Και το θέμα δουλειάς, εντάξει, δεν είναι επαγγελματίες. Μπορεί να πήγε το μήνα 2 φορές, ναι, 3, 4, θα ειδοποιήσετε. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται σύστημα, δεν έχει κανένας ποδοσφαιριστής θέση σε αυτή την ομάδα. Και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα, εξηγούμε, για να μην έχουμε πρόβλημα στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια ομάδα υγιής, μια ομάδα ανταγωνιστική και μια ομάδα πλέον να μην τη φοβάται σε εισαγωγικά ο έξω κόσμος ή δύο ομάδες να την απολαμβάνουν, να τη χαίρονται και να λένε τα καλύτερα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε φέτος. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω για το στόχο της ομάδας φέτος. Γιατί πρέπει να το ξέρετε το στόχο, γιατί τα εργαλεία ζήσετε. Παιδιά, φέτος ο στόχος της ομάδας, εγώ θα μιλήσω ξεκάθαρα. Ναι, θέλω το πρωτάθλημα. Θα κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά θα το πω πιο ξεκάθαρα, θέλω την πρώτη θέση. Θα παλέψουμε όλοι μαζί, με σεβασμό, με αγάπη για αυτό που κάνουμε, είτε ποδοσφαιριστές είναι, είτε διοίκηση, είτε προπονητής, είτε οφείλαθος κόσμος, πλέον πρέπει να την αγαπήσω αυτήν την ομάδα πραγματικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πια. Αν θέλει κάποιος ποδοσφαιριστής πάνω σε αυτά που είπα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο Αλέξανδρος Μαρακός, είναι καινούργιος μέλος στο Δέλτα Σίγμα, έχει την θέση του γραμματέα και θα είναι μαζί μας φέτος και ο Αλέξανδρος δυναμικά. Και να πω και για κάποιους οι οποίοι είναι καινούργιοι στο Δέλτα Σίγμα, είναι ο Κώστας ο Φλώρος. Στη θέση του, όλη τη διοίκηση. Ναι, εντάξει.
Απλά είναι κάποια άτομα τα οποία ήρθαν φέτος και γι' αυτό τους αναφέρω έτσι. Είναι ο Κώστας ο Πλώρος, ο Κώστας ο Κίτσας, συγγνώμη, έπαιρνα τον Γιώργιο. Κώστας ο Κώστας ναι. Όχι εγώ. Αλέξανδρε, έχεις το λόγο. Τιμή μου, πρόεδρε, με τη διοίκηση του ΠΑΟ Αλεξανδρίας, σε μια ομάδα ιστορική που είναι δραστηριοποιητική. Δραστηριοποιητική από το 1970, μετά από κάποια χρόνια σταμάτησε και συνεχίσαν γραμμικά μετέπειτα. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω στο έργο της διοίκησης. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ. Απλά θέλω από τους παίκτες, επειδή έχω ακούσει και δεν γνωρίζω σε σχέση με πες τι θέλει να στην ομάδα, άκουσα απλά ότι είχαν προβλήματα και οι κακότητες μεταξύ τους, ό,τι πρόβλημα έχουν οι παίκτες, να απευθύνονται στο πρόεδρο ή σε κάποιο μέρος της διοίκησης, αν υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ τους, οι συμπαίκτες, να μην το συνεχίσουν, να απευθύνονται στη διοίκηση, ώστε να μπορέσει να το λύσει το πρόβλημα η διοίκηση. Έτσι, να μην υπάρχουν κόντρες, να μην υπάρχουν ζήλες ακόμα, όπως συνήθως γίνεται σε μια ομάδα, για να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα και να το πρόβλημα να λύνεται μέσα από τη διοίκηση. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ είμαι πάντα δίπλα σας, είμαι και σαν ποδοσφαιριστής, είμαι και στο Δέλτα Σίγμα. Εγώ, επειδή είμαι πιο πολύ χρόνο μαζί σας στις προπονήσεις, στα παιχνίδια είμαστε πάντα μαζί. Και παιδιά, για να κάνουμε κάτι καλό φέτος, θέλω να ξέρετε από το Δέλτα Σίγμα ότι θα είστε όλοι ίσοι. Και το λέω αυτό πώς. Γιατί είδατε στο θέμα της προπόνησης, πάντα είχαμε θέμα που ήμασταν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Για ποιο κομμάτι, τι λέγαμε, γιατί να πάω εγώ, ο άλλος πληρώνεται, εγώ δεν πληρώνω. Για να κάνουμε κάτι καλό, παιδιά, λοιπόν, πρέπει να θεωρούμαστε όλοι το ίδιο. Όποιος πληρώνεται και όποιος δεν πληρώνεται. Αυτά θέλω να πω. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν όλα, παιδιά. Εμείς είμαστε κοντά σας, το δείξαμε πέρσι, όσο μπορέσαμε και όσο μπορούμε, να ξέρετε, θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για να μας πάνε όλα καλά. Και πιστεύω φέτος θα μας πάνε όλα καλά. Καλή εβδομάδα. Αυτό για μας είναι πολύ ιδιαίτερη τιμή και δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο πόλη μας για την ομάδα της ΠΑΟ Αλεξάνδρειας και όλα αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η νοοτροπία που έχω αντιμετωπίσει στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας αυτά τα χρόνια είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Το κλίμα που υπάρχει εδώ, αυτά που αναφέρθηκαν είναι λεπτομέρειες σχέση με αυτό που υπάρχει. Είναι ένα καταπληκτικό κλίμα, καταπληκτικοί άνθρωποι. Και επειδή εγώ δεν ανήκω στον συλλογισμό, για μένα ήταν πραγματικά τρομερή εμπειρία να έρθω να γνωρίσω αυτού του ανθρώπου και να δω τι πραγματικά είναι. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο έχει ανοίξει ο συλλογισμό σε αυτά τα παιδιά. Όλα αυτά που έχουν κάνει αυτά τα χρόνια είναι κάτι φανταστικό. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται στη διοίκηση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας είναι και θα συνεχίσει να είναι πρότυπο για πολλές ομάδες στον όμο. Και θα κάνουμε τα πάντα αυτή τη χρονιά να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τους υψηλούς στόχους με αυτή την οτροπία. Παρότι φέτος έχουμε δηλαδή υψηλούς στόχους, δεν θα χαλάσει καθόλου την οτροπία αυτή που έχουμε ή, αν με επιτρέπετε να πω, η παρέστηκε την οτροπία. Δηλαδή είμαστε μια παρέα. Τα περισσότερα παιδιά, σχεδόν όλα τα παιδιά, δεν παίρνουν καθόλου λεφτά. Χωρίς ποδοσφαιριστές που πληρώνουν και λεφτά για να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό και θα συνεχίσει να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό και δεν το δείτε σε κανέναν, σε καμία δραστηριοποιητική ομάδα της Σημαθίας. Μπορείτε και πάλι. Να είστε καλά. Με δυσκολία θα πάρω λόγια, γιατί μόνο που κάθομαι εδώ αναψυχιάζω κιόλας. Ξέρετε πόσο συναισθηματικό είμαι και πόσο εντυπωσιακό είμαι μαζί σα και πόσο σα αγαπάω, το γνωρίζετε. Ένα λόγο ο οποίο δεν σκέφτηκα καν και να έχω στη διαδικασία να έρθω σε αυτή την ομάδα είναι ότι
είναι ευλογία που ξαναβώ γιατί το 2014-2015 είναι ευλογία πραγματική να κάθεται ένας προπονητής σε αυτή τη θέση και να ανήκει σε αυτή την ομάδα. Με κάλυψε κατά πολύ μεγάλο βαθμό ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, όπως και ο Νίκος. Το να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε προγραμματισμό, το κάνουμε όλοι. Η λέξη «θέλω να διεκδικήσω το πρωτάθλημα» θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά. Αν δεν πείστε πολύ, δεν μπορούσε ούτε καν αυτή τη διαδικασία να δουλέψετε, να προσπαθήσετε και να τιμήσετε αυτή τη φανέλα την οποία φοράτε εδώ και χρόνια, σας πληροφορώ ότι δεν θα είμαι σήμερα. Επειδή πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών, τους οποίους έχω πια απέναντί μου, σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα ότι η ομάδα έχει μόνο έναν στόχο. Πώς να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο δεύτερος στόχος είναι όσο μπορούμε να πάμε πιο μακριά στο κύπελλο. Αν έρθει κάποιος να έρθει και αυτό. Γιατί εσείς είστε διψασμένοι για πολλά πράγματα. Μου έδωσε ο πρόεδρος ένα χαρτί και το είδα προσεκτικά. Έχει μια φωτογραφία. Διακριτικά λοιπόν πήγα σε μια γωνία και δάκρυσα. Θέλετε να μάθετε τη φωτογραφία, ε? Λοιπόν, θα τραπείτε να μπείτε φέτος μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Θα τραπείτε. Θα είναι ευλογία για εσάς λοιπόν να ξεδίνεστε μέσα σε τέτοια αποδυτήρια. Που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι ξεκινάμε, γιατί όλα χτίζονται, ξέρετε, μέσα στα τέσσερα ντουβάρια. Τα τέσσερα ντουβάρια για μας είναι τα αποδυτήρια και το γήπεδο. Δεν είναι ούτε στις καφετέρειες, ούτε στα καφενεία, ούτε στα φιλαράκια μας, ούτε ακόμη και στο σπίτι μας μέσα. Οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργούνται, γιατί θα έχουν να κάνουν με 20, 25, 30 άτομα, ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, οι οποίοι μπορεί να ανήκετε όλοι στο συνοικισμό, αλλά λίγο πολύ διαφέρουν μεταξύ σας. Ο χαρακτήρας του καθενός διαφέρει και είναι λογικό. Εγώ λοιπόν, πέρα από προπονητής, θα πρέπει να είμαι συσσαγωγικά και πατέρας σας, και φίλος σας, και κολλητός σας, και γνωστός σας, και οτιδήποτε έχει σχέση πάνω στον τομέα, το να διαχειριστώ 28 και 30 και 25, όσοι θα είμαστε. Εγώ έχω γράψει 7 λέξεις, τις οποίες θα σας πω κάτι και με τιμά. Δεν μιλάω πολύ για τον αυτό μου και το ξέρετε, το αποφεύγω. Έχω γράψει λοιπόν 7 λέξεις, τις οποίες εγώ στη ζωή μου, στο ποδόσφαιρο, δεν μπόρεσα να διαχειριστώ σωστά τις 3. Τώρα θα μου πείτε πώς θα τις διαχειριστείτε εσείς. Σας απαντήσω λοιπόν ότι αν ο διπλανός σας κάνει ένα λάθος, θα πρέπει να του χαϊδέψετε την πλάτη, να τον αγκαλιάσετε και να τον φέρετε κοντά σας και όχι να τον λιθοπολύσετε. Πρώτη λέξη έχει να κάνει με αυτό που ο πρόεδρος με συγκίνησε και θα ήθελα άλλη φορά να μην το ξανακάνει. Είναι η οργάνωση. Η οργάνωση λοιπόν χτίζεται όταν έχεις μια στιβαρή διοίκηση. Έναν πρόεδρο, θα το πω λαϊκά,
με ακιά, τα οποία είναι μια λέξα που βγαίνει από την Πελοπόννησο. Αυτή είναι η πρώτη λέξη. Είναι η οργάνωση της ομάδας. Σας πληροφορώ ότι τρεις συζητήσεις που έχω κάνει με τον πρόεδρο, ακόμη όχι δεν μου είπε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το δεύτερο έχει να κάνει λέξη οικογένεια. Ξέρετε τι σημαίνει οικογένεια. Δεν θα ρωτήσω τον Ευγέννη τον Πίτσα. Δεν θα ρωτήσω τον Γιώργο τον Πουκλά. Δεν θα ρωτήσω τον Κώστα τον Πίτσα. Ούτε τον Θανάση τον Πίτσα. Ούτε και τον Παναγιώτη. Θα ρωτήσω συσσαγωγικά τους μικρούς ηλικιακά. Ξέρετε τι σημαίνει οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν για εσάς είναι ο παπάς, η μαμά και τα αδέρφια. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβετε ότι έχετε αποκτήσει περισσότερα αδέρφια και τους έχετε δίπλα σας. Μία ομάδα για να πάει καλά λοιπόν θέλει πρώτον να είναι σωστά οργανωμένη, δεύτερον να είναι οικογένεια, τρίτον τα οποία δεν τα έχει ο προπονητής σας και με τιμά που το λέω γιατί λίγοι άνθρωποι πράγματα από τα λάθη τους. Είναι η λέξη που συνάμα πηγαίνουν μαζί γιατί αυτές οι δύο πάνε πακέτο και προσέξτε τι θα σας πω γιατί με τιμά. Αν και με ξέρετε, πειθαρχία και συνέπεια. Εμένα λοιπόν που μου βλέπετε απέναντί σας, όταν μιλούσε ο προπονητής, σημασία δεν το δίνω. Θέλετε να μάθετε που έχω φτάσει. Πολλοί λένε, ρε Πάτη Τρίτη, πώς να παίξει και Εθνική Ελλάδος. Και εγώ σας απαντάω, πού έπαιξα. Πού έπαιξα, πέστε. Αν λοιπόν είχα πειθαρχία και ήμουν συνεπής ό,τι μου έλεγε, θα ήμουν και καλύτερος άνθρωπος και θα είχα μεγαλύτερη βελτίωση σαν ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό λοιπόν συνιστώ την προσοχή σε αυτές τις δύο λέξεις. Πειθαρχία και συνέπεια. Συνέπεια σημαίνει, πρόεδρος είπε κάτι σωστό, 5 ώρα είναι προπόνηση, 5 ώρα θέση στο γήπεδο. Εγώ θα διορθώσω τον πρόεδρο μου και θα το πω. 5 ώρα έχουμε προπόνηση, 4:30 θέση στο γήπεδο. Γιατί 5 η ώρα, όποιος δεν είναι εξετοιμένος να μπει, να περάσει τη γραμμή την άσπρη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα κάνει προπόνηση. Σας είπα κάτι, αλλάζουν τα δεδομένα. Και δεν αλλάζουν επειδή το λέει η διοίκηση. Εγώ με αυτό το σκεπτικό ήρθα. Τέταρτο, εκτίμηση. Ξέρετε τι σημαίνει, που πιστεύω, ξέρετε τι σημαίνει. Εκτιμώ τον εαυτό μου, εκτιμώ τον συνάδελφό μου, εκτιμώ τον αντίπαλο, εκτιμώ τη διοίκηση, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να εκτιμήσω το σήμα της φανέλας. Αν δεν το εκτιμήσετε, θα σας φτύσει. Και αυτό πηγάζει από το χαρακτήρα του καθενός. Το πέμπτο, το γράφω τρεις φορές, γιατί το συνηθίζω άλλο. Δουλειά. 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 Χωρίς δουλειά δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, πιστεύετε. Χωρίς τη δουλειά, μάγκες, δεν πάμε πουθενά. Όσο ποιοτική ομάδα και αν είμαστε. Θέλουμε δουλειά. Νούμερο 6. Την αφήνω πρώτα τελευταία επίτηδες. Πειθαρχία και συνέπεια και η δουλειά ήταν τα πράγματα τα οποία εγώ ήμουν λίγο στο φούλο. Γι' αυτό και με στήχησα πολλά πράγματα. Στο νούμερο 6 έχω βάλει μια λέξη η οποία πιστεύω ότι ξέρετε όλοι και όλοι είστε λάτρες αυτής της λέξης και όλοι προσπαθείτε μα μόνιμα να είστε όσο το δυνατόν, συνεπέστατε πάνω σε αυτή τη λέξη την οποία θα αναφέρω. Η λέξη λοιπόν στο νούμερο 6 είναι σεβασμός. Πάλι λοιπόν με προλαβαίνει ο πρόεδρος και έρχομαι και σας λέω ότι αν δεν σεβαστεί πρώτα τους
σε αυτούς σας που παρατάτε και δουλειές για να έχεις στο γύρο, που παρατάτε τα παιδιά σας και τις οικογένειές σας, που παρατάτε χίλια δύο πράγματα μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι αυτό που κάνετε το λατρεύετε, είστε άρρωστοι με αυτό. Είστε άρρωστοι. Ο Θεός δεν έχει πάνω για σας. Ο Θεός είναι μια στρογγυλή θεά για σας. Αν λοιπόν δεν σεβαστείτε τον αυτό σας, τους συμπαίκτες σας, συνεργάτες σας, τους προπονητές, τη διοίκηση των πρόεδρων, πάλι δεν μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και το νούμερο 7 έχω βάλει μία λέξη την οποία ξέρετε πώς αισθάνομαι απέναντί σας και πώς σας έχω, παρότι έλειψα δύο χρόνια την κατακτική επαφή με τους περισσότερους, είναι η λέξη αγάπη. Την αγάπη για να τη λες είναι πολύ εύκολο να σου γίνει από στόμα. Αλλά πιστέψτε με, και αυτή θέλει πολλή δουλειά για να την καταφέρεις. Για να λες σε κάποιον «σ' αγαπάω» σημαίνει ότι το θέλεις για την υπόλοιπη ζωή κοντά σου. Είναι λοιπόν 7 πράγματα τα οποία εγώ θέλω να δουλέψω πάνω σε αυτά. Και ελπίζω να τα καταφέρω με τον τρόπο μου. Γιατί ο καθένας έχει κάποιο τρόπο να μπορέσει να μεταδώσει όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει. Θέλω να ξέρετε ότι από την πρώτη μέρα και όσο διαρκέσει η συνεργασία μας, που έχουμε να είναι μέχρι το τέλος χρονιάς, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μέχρι το τέλος χρονιάς και μην σας πω και του χρόνου, μην σας πω και τον άλλο παράλληλο χρόνο, σας λέω λοιπόν για αυτή τη χρονιά, ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, να είμαι όσο μπορώ περισσότερο κοντά σας παρά σε οποιοδήποτε άλλο. Αυτό που σας λέω το πιστεύω να ξέρω. Θα είμαι εκεί ανά πάσα στιγμή για όποτε με χρειάζεται. Στις προπονήσεις θα αρρώσουμε μία ώρα. Σας το λέω λοιπόν από τώρα ξεκάθαρα. Όποιος αργεί και δεν με παίρνει τηλέφωνο, θα είναι αδικαιολογία του αυτού. Όποιος αργεί, έστω και 5 λεπτά, και έτσι στο γήπεδο, χωρίς να μην το πείσει, να μην μπει καν στη διαδικασία να εξαιτηθεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε όλους. Και να αρχίσω από το γύρο του κουκλά λοιπόν, και σας λέω επειδή έχω ένα δέσιμο μαζί με το παιδί, ότι τόσα χρόνια στην ομάδα, το λέω λοιπόν ότι να μην πάρει αφορμή από εσάς, να πάρουμε το Γιώργο Κουκλά, ο οποίος δεν με παρεξηγεί ποτέ. Το λέω ότι και ένα λεπτό να αργήσεις, δεν θα ξεφύγεις να κάνεις προπόνηση. Τα πράγματα είναι απλά στο ποδόσφαιρο. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ δίπλα, απέναντί σας που κάθονται, οι οποίοι φέτος θα θυσιαστούν για εσάς. Θα θυσιαστούν στην κυριολεξία. Εγώ λοιπόν έρχομαι και απαντώ για εσάς, ότι όχι μάλλον για εσάς να απαντήσω. Δική μου λογική λέω ότι θα πρέπει και εσείς να θυσιαστείτε και για αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν και πιστέψτε με, τρέχουν, δεν κάθονται, τρέχουν. Αυτά όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσει με τους η ομάδα. Πρακτικά δεν φοβάμαι τίποτα να ξέρετε. Και με ξέρετε, με γνωρίζετε και την αντίληψή μου την έχετε καταλάβει. Δεν φοβάμαι πρακτικά κανέναν. Ξέρετε μόνο τι φοβάμαι. Μόνο τη δική μου ομάδα. Συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να φοβηθώ άλλους. Γιατί έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Φοβάμαι μόνο τα ίδια μου τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά τα έχω απέναντί μου. Το δικό μου είναι στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή μου αρέσει να έχω συναγωνισμό, Γιάννη, με τα μαθοφύλακα,
το οποίο πιστεύω να σ' αρέσει και εσένα. Γιατί θέλω δουλειά παρά να μπορείτε να το φυλάκα. Και είναι ένα από παλικάρι που είναι στην αίθουσα, δεν ανακοινώνεται για απλότητες λόγους. Θα έρθει και η δική από ώρα. Μετά από τώρα να τους ευχηθώ να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Και τουλάχιστον ο Αλέξης και ο Γιάννης και το άλλο παλικάρι που θα πούμε και τον Οδοκλέμης που θα έρθει. Να είστε σίγουροι ότι θα την αγαπήσετε τόσο πολύ αυτήν την ομάδα που δεν θα θέλετε να βγείτε ποτέ. Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρου. Ή από κάτι το οποίο το αγαπά και δεν θε να το αφήσει. Τίποτα άλλο. Εμείς θα κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και τα δικά μας τα παιδιά. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η ομάδα κρατιέται τόσα χρόνια στο προσκήνιο έτσι και μπορεί και είναι ψηλά. Χάρη ότι έχουμε παιδιά δικά μας, τα οποία παιδιά έρχονται αφιλοκερδώς και επειδή γουστάρουν και αγαπάνε την ομάδα, παίζουν μπάλα. Φέτος θα περάσουμε και κάποια νεαρά παιδιά στην ομάδα για να μπορούμε να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά και την επόμενη, να μπορούμε να έχουμε ποδοσφαιριστές, να ακολουθούν από πίσω, να έχουμε βάσεις και να ποντάρουμε σε αυτούς.